δύο λόγια, αδερφή μου. Δύο λόγια για τον προφήτη Ηλία. Για μας δηλαδή θα τα πούμε, δεν θα τα πούμε για τον προφήτη Ηλία. Αλλά παρακινούμενοι από τον προφήτη Ηλία που εορτάζει σήμερα και που βρισκόμαστε κάποτε στην εκκλησούλα που μας φιλοξένει δηλαδή μία περίπου δεκαετία ο προφήτης Ηλίας. Ονομάζεται λοιπόν Ζηλωτής. Ζηλωτής ονομάζεται ο προφήτης Ηλίας γιατί είχε ένθεο ζήλο, όχι ζήλο όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ου κατ' επίγνωση, αλλά ζήλο με επίγνωση για τα δικαιώματα και τον νόμο του Θεού. Ήτανε λοιπόν Ζηλωτής, ονομάζεται ο Ζηλωτής ο προφήτης Ηλίας. Και ο ζήλος του εστρέφεται στο λαό, τον περιούσιο λαό του Θεού, όταν αυτός ειδωλολάτρησε, προσκυνούσε τα είδωλα, τον Βααλ, προσκυνούσε λοιπόν, και ο προφήτης Ηλίας τότε όχι μόνο εστεναχωρείτο, αλλά κυριολεκτικά εφλέγετο για αυτή την αποστασία του λαού να προσκυνεί τα είδωλα. Δεν ήταν η πρώτη φορά έτσι που το έκανε αυτό ο εβραϊκός λαός και τότε που ο Μωυσής ανέβαινε για να πάρει το νόμο από το Σινά, πάλι είχαν ειδωλολατρήσει και γύρισε κάτω και βρήκε να προσκυνούν το μόσχο εκεί τον χρυσό. Και άλλες φορές οι Εβραίοι αποστατούσαν και ειδωλολατρούσαν και τους τιμωρούσε λοιπόν ο Θεός για να επιστρέψουν, και χρειάζεται να μας τιμωρήσει και εμάς ο Θεός όταν και εμείς ειδωλολατρούμε. Δηλαδή τι σημαίνει εμείς ειδωλολατρούμε? Κοιτάμε άλλα πράγματα περισσότερο από τον Θεό, λατρεύουμε τα είδωλα, την κτήση, τη δημιουργία, τα υλικά αγαθά, τις απολαύσεις, τα χρήματα, τις αμαρτίες, όλα αυτά τα πράγματα. Τα λατρεύει ο άνθρωπος, τα έχει κάνει θεούς, τα έχει κάνει είδωλο. Ειδωλολατρούμε και εμείς λοιπόν σήμερα και θα μας τιμωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός. Έτσι λοιπόν και τους Εβραίους, όταν λοιπόν ειδωλολάτρησαν, ο προφήτης Ηλίας παρακάλεσε τον Θεό όχι να κάνει κάποιο θαύμα, αλλά να στείλει μια τιμωρία. Βλέπετε, οι Άγιοι συνήθως παρακαλούν τον Θεό να βρέξει τότε που είναι ξερή η γη και θέλει να ποτιστεί για να αποδώσει τους καρπούς. Παρακαλούν τον Θεό να στείλει ευλογία στους ανθρώπους. Ο προφήτης Ηλίας παρακάλεσε να στείλει κατάρα ο Θεός. Είχε τόση παρησία που ο Θεός τον άκουσε και για 3,5 χρόνια δεν έβρεξε στη γη. Εκεί στη γη αυτή που κατοικούσαν οι Εβραίοι. Δεν έβρεξε για 3,5 καταλαβαίνετε τώρα 3,5 χρόνια να μην βρέξει. Όλα ξεράθηκαν. Η γη δεν έδινε τους καρπούς, τα ζώα πέθαναν από τη δίψα και από αυτά όλα, όλη η ταλαιπωρία αυτή. Παρακάλεσε λοιπόν τον Θεό να στείλει τιμωρία και ο Θεός τον άκουσε. Είχε μεγάλη παρησία ο προφήτης Ηλίας και δεν έβρεξε λοιπόν στη γη εκείνη τότε 3,5 χρόνια. Και με προσευχή του πάλι μετά το θαύμα που έκανε και κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό για να κάψει την θυσία, τη δική του θυσία. Με προσευχή του πάλι κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό να κάψει τη θυσία τη δική του. Παρακαλούσαν οι ιερείς της Εσχήνης του Βααλ. Οι ιερείς των ειδώλων λοιπόν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, γιατί είχαν κάνει και αυτοί το δικό τους θυσιαστήριο, και παρακαλούσαν λοιπόν και αυτοί τον Βααλ να στείλει φωτιά. Και μετά παρακάλεσε ο προφήτης Ηλίας, αφού έβρεξε με πολύ νερό όλο το θυσιαστήριο, τις πέτρες, τα ξύλα που ήταν απάνω, για να μην πει κάποιος ότι αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη, κάτι άλλο που θα μπορούσε να πει. Και η φωτιά λοιπόν που κατέβηκε κατέκαψε, λέει, και τα ξύλα, λέει, και τα θυσία, λέει, και το χώμα ακόμα που υπήρχε τριγύρω το έγλυψε η φωτιά και αυτό το φαγεί. Η φωτιά που κατέβασε με την προσευχή του προφήτης Ηλίας. Και τότε τι έκανε ο προφήτης Ηλίας? Από ζήλο πάλι, από ένθεο ζήλο, τι έκανε από ένθεο ζήλο ο προφήτης Ηλίας? Διέταξε να σφαγούν οι ιερείς της Εσχήνης που έκαναν το λαό να ειδωλολατρήσει, να σφαγούν. 450 ήταν αυτοί οι ιερείς. Και διέταξε να μην σωθεί κανένας, λέει, από αυτούς. Οι άνθρωποι φταίνε, οι αρχηγοί που είχαν κάνει να ξεστρατήσει ο λαός από τον αληθινό Θεό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο λαός λοιπόν, έτσι. Αυτούς λοιπόν όλους τους 450 τους ιερείς της Εσχήνης διέταξε να σφαγούν. Αυτό πώς μας φαίνεται σήμερα? Αυστηρό και απάνθρωπο, έτσι, αυστηρό και απάνθρωπο.
και δεν μας φαίνονται άλλα πράγματα αυστηρά και απάνθρωπα που προσκυνάμε τα είδωλα εμείς όλοι και που τότε ο λαός ειδωλολάτρησε και χάνεται ο λαός μέσα στην ειδωλολατρεία. Εχάνεται, οι ψυχές των ανθρώπων εχάνονται. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν και εμείς πολλές φορές, ο Ζήλος ο δικός μας, επαναστατούμε. Γιατί πράγματα επαναστατούμε εμείς σήμερα? Όταν καμιά φορά γίνει στην εκκλησία κάτι και κάποιος ευλαβής ιερέας δεν αφήσει κάποιους που είναι ντυμένους άσεμνα, να πάμε να φέρουμε τις τηλεοράσεις. Εκεί μας πιάνει ο Ζήλος μας, καταλάβετε. Πιάνει ο Ζήλος μας. Ή όταν οι ιερείς σου σκοπούν τα χρήματα και ο μισθός κλπ. Επαναστατούν λοιπόν οι ιερείς και φτάνουν μέχρι τα υπουργεία και τα αυτά και διαμαρτυρίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ζήλος ο δικός μας λοιπόν είναι ου κατεπίγνωση. Δεν είναι σωστός ο Ζήλος μας. Και όταν βλέπουμε να βλασφημείτε το όνομα του Θεού στους δρόμους, εδώ εκεί στα γήπεδα κλπ. Ντρεπόμαστε να μας πιάσει ο Ζήλος. Ντρεπόμαστε τότε τον κόσμο και δεν μας πιάνει ο ένθεος Ζήλος. Και τι λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος γι' αυτόν, λέει που θα ακούσει στην αγορά να βλαστημήσει το όνομα του Χριστού. Τι λέει να κάνεις? Δώσ' του μία σωστόμα, λέει. Είναι φοβερό πράγμα να ακούγεται βλασφημία, έτσι, και είμαστε βλάσφημος λαός τώρα εμείς. Είναι φοβερό πράγμα να ακούγεται βλασφημία. Δώσ' του μία σωστόμα, λέει, και τι λέει θα γίνει τότε, θα αγιάσει το χέρι σου. Ο Ζήλος, έτσι, να μας πιάσει τότε ένας Ζήλος και να πούμε γιατί βλασφημίζει, γιατί αυτά τότε μας πιάνει ντροπή, δειλία, είμαστε δειλοί. Και μας πιάνει ο Ζήλος, εκεί που έχουμε δίκιο, εκεί που είμαστε αφιψηλού, έτσι, ο δεσπότης του Παπαδάκο του. Ο δεσπότης έτσι, να τον στείλει εκεί στην εξορία του Αδάμ, να τον στείλει άμα κάνει κάτι και τον παρακούσει, τον πιάνει ο Ζήλος το δεσπότη τότε. Και δεν τον πιάνει ο Ζήλος όταν ο Πατριάρχης πηγαίνει με τον Πάπα και προσεύχονται και κάνουν συμφωνίες και αναγνωρίζει ο ένας τα μυστήρια του άλλου. Δεν τον πιάνει ο Ζήλος τότε το δεσπότη. Πού μας πιάνει ο Ζήλος? Να έχουμε τον ένθεο Ζήλο του προφήτη Ηλία που ήταν αυστηρός, έτσι, ήταν πολύ αυστηρός. Αλλά εκεί που υπήρχε παρανομία ήταν αυστηρός. Όχι στους μεγάλους, όχι στους μικρούς, στους μεγάλους. Όχι στους μικρούς, στους αρχηγούς. Σε αυτούς τους ιερείς λοιπόν που είχαν ξεστρατήσει το λαό να προσκυνήσει τα έδωνα, ήταν αυστηρός, αυστηρότατος. Στους μεγάλους λοιπόν πρέπει να είμαστε αυστηροί και εκεί να μας πιάνει ο Ζήλος μας, και όχι στους μικρούς, στους υποτακτικούς μας, στους υποτελείς. Στους αδύνατους, εκεί συνήθως μας πιάνει ο Ζήλος και λέμε γιατί το έκανες αυτό και γιατί το άλλο και βάζουμε τότε τα πράγματα δήθεν στη θέση τους. Είναι ου κατεπίγνωση ο Ζήλος ο δικός μας, αδελφοί μου. Και πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε πότε υπάρχει κατεπίγνωση Ζήλος. Εκεί που αυτό όταν θα το κάνεις αυτό σε ζορίζει, σε δυσκολεύει, δυσκολεύεσαι να το κάνεις. Θέλει αγώνα, θέλει γενναιότητα για να το κάνεις. Τότε ο Ζήλος αυτός δεν είναι κατεπίγνωση, είναι θεϊκός ο Ζήλος. Και είναι ου κατεπίγνωση, δηλαδή παράνομος, ο Ζήλος, όταν κοιτάς να τα βάλεις με τους μικρούς, όταν δεν σου στοιχίζει τίποτα να πεις μια κουβέντα, δεν σου στοιχίζει τίποτα αυτό το πράγμα, τότε ο Ζήλος ο αυτός δεν είναι κατεπίγνωση. Εκεί κάνεις τον έξυπνο, έτσι κάνουμε τον έξυπνο πολλές φορές, τον μάγκα, όπως λέμε, να χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή έκφραση, εκεί που δεν μας στοιχίζει τίποτα. Εκεί που μας στοιχίζει λοιπόν, κλείνουμε το στόμα μας, καταπίνουμε τη γλώσσα μας και ο Δεσπότης τα ίδια κάνει και ο Πατριάρχης τα ίδια κάνει και ο Πνευματικός και ο Ηγούμενος τα ίδια κάνουν στους μικρούς και στο Άγιο Όρος τους μικρούς διώχνουν από το Άγιο Όρος. Τους μικρούς όταν κάποιος κόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη τον πετάνε έξω από το Άγιο Όρος, μοναχός να είναι, μοναχός τον πετάνε έξω από το Άγιο Όρος. Δεν είναι κατεπίγνωση αυτός ο Ζήλος, έχει δειλία μέσα, έχει συμβιβασμό, έχει το να τα πάμε καλά με τους μεγάλους. Να προσκυνήσουμε τους μεγάλους και να είμαστε αυστηροί στους μικρούς. Δεν είναι κατεπίγνωση ο Ζήλος αυτός. Έτσι δεν είναι. Και να πούμε και ένα κάτι άλλο που έχει στο νου μας, πάντοτε έρχεται στο νου μας και πρέπει να το λέμε αυτό. Και ο Ζήλος που έχουν οι παλιωμερολογίτες, οι λεγόμενοι γόφ, οι γνήσιοι, οι ορθόδοξοι ξένοι, και αυτός δεν είναι κατεπίγνωση. Δεν είναι κατεπίγνωση, είναι ου κατεπίγνωση. Γιατί κολλήσαν στο ημερολόγιο, πολεμάνε για το ημερολόγιο και αφήσαν όλα τα υπόλοιπα. Είχα μια περίπτωση, κοντινή περίπτωση. Τώρα κοντά είναι δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ καιρό. Και έψαχνα να βρω κάποιο μέρος για να μείνουν κάποιες μοναχές. Και μου είχαν πει υπάρχει και εδώ κοντά κάποιο μικρό μοναστηράκι που ήταν με το παλιό ημερολόγιο. Αυτοί που το είχαν, ιδιωτικό χώρο ψάχναμε να βρούμε, όχι δημόσιο, όχι εκκλησιαστικό χώρο. Ιδιωτικό χώρο, η εκκλησιαστική χώρη είναι προσκυνημένη χώρη. Εκεί υπάρχει προδοσία και συμβιβασμός.
πρέπει να βάλεις το κεφάλι κάτω, να προσκυνήσεις το δεσπότη και τα ακούγια του δεσπότη και τον οικουμενισμό του δεσπότη, για να πάρεις ένα μέρος να μείνει ένας μοναχός ή μια μοναχή ή μια συνοδεία, αδελφότητα μοναχική. Ήταν λοιπόν με το παλιό ημερολόγιο ο χώρος αυτός, ιδιωτικό το μέρος, δεν είχε καμία κανένα λόγο η εκκλησία να. Και πήγα εκεί στους ανθρώπους που το είχαν, ήταν με το παλιό ημερολόγιο και λέω να μας το δώσετε, λέω να λειτουργούμε κλπ. Ήταν ακατοίκητο το μέρος αυτό. Ναι, λέει, όλα καλά, θα το πάρετε, αλλά θα λειτουργείτε με το παλιό ημερολόγιο. Δεν μας είπαν να λειτουργούμε, ξέρω εγώ, με ευλάβεια. Και λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, δεν τον ενδιαφέρει το Χριστό. Πότε γιορτάζεις, πότε γιορτάζεις, ακόμα και το Πάσχα. Αλλά τον ενδιαφέρει πώς γιορτάζεις. Δεν μου είπαν λοιπόν να γίνεται μια ευλάβεια λειτουργία, να προετοιμάζονται οι άνθρωποι, να νηστεύουν τρεις μέρες, ξέρω εγώ, να εξομολογούνται πιο μπροστά, κάτι να μου πούνε, κάτι σαν προϋπόθεση. Θα λειτουργείται ο χώρος με το παλιό ημερολόγιο. Είναι ο ζήλος σου ούκατη επίγνωση. Θα μας σώσει το ημερολόγιο. Αυτό διδάσκουν οι παλιμερολόγοι. Θα μας σώσει το ημερολόγιο. Αυτό διδάσκουν, δεν το λένε καθαρά, αλλά το λένε με τα έργα. Είναι ζήλος ούκατη επίγνωση. Και τέτοιο ζήλο, κατ' επίγνωση, έχουμε όλοι μας, αδελφοί μου, κατ' επίγνωση ζήλο έχουμε, έτσι. Μας πιάνει καμιά φορά εκεί, μας πιάνει ο ζήλος μας αυτός και είπαμε εκεί που δεν μας στοιχίζει τίποτα. Και εκεί που μας στοιχίζει και πρέπει να μιλήσουμε, να ανοίξουμε το στοματάκι μας, εκεί καταπίνουμε τη γλώσσα μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε, εκεί που μας στοιχίζει και κυρίως να τα βάζουμε με τους μεγάλους. Ποτέ μη νομίζεις, μη θεωρείς, αδελφέ μου, ότι είναι κατ' επίγνωση ο ζήλος σου όταν τα βάζεις με τους μικρούς. Όταν πας να βάλεις τάξη εκεί και είσαι αυστηρός στους μικρούς, στους υποταξικούς, σε αυτούς τους αδύνατους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα έργα, και εκεί γίνεσαι σκληρός, γίνεσαι λύκος. Και στους μεγάλους δεν λες τίποτα. Ο παπάς δεν τολμάει να πει κάτι στο δεσπότη. Δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα του δεσπότη. Υπακοής κύριε το κεφάλι μέχρι το έδαφος. Αλλά στους μικρούς όταν κάνουν κάτι και γιατί το έκανες αυτό και γιατί ήρθες απροετοίμαστος και έτσι και αλλιώς και δεν λέει πάλι τίποτα εκεί που μπαίνουν άσεμνα, άσεμνα μέσα στην εκκλησία, εκεί που κάνει τα μυστήρια και γίνεται παζάρι και εμπόριο και η νύφη έρχεται άσεμνα ντυμένη στην εκκλησία, εκεί δεν λέει τίποτα γιατί είναι δημόσιο το θέμα, θα πάρει διαστάσεις, θα φτάσει στο δεσπότη και ο δεσπότης θα πάρει το μέρος των δυνατών. Να μην έρθουν τηλεοράσεις του κόσμου. Τι θέλει ο κόσμος. Όχι τι θέλει το Ευαγγέλιο, τι θέλει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν τα πάμε καλά με τους μεγάλους και τα βάζουμε με τους μικρούς και νομίζουμε ότι είναι ζήλο κατ' επίγνωση. Αλλά είναι ου κατ' επίγνωση ο ζήλος μας και για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πηγαίνει καλά η εκκλησία μας. Δεν βαδίζει καλά, έχει ξεστρατήσει, έχει αλλάξει πορεία το πλοίο της εκκλησίας. Γιατί είναι ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί εμείς οι χριστιανοί έχουμε ου κατ' επίγνωση ζήλο. Θέλω λοιπόν τελειώνοντας τις σκέψεις αυτές, είναι προβληματισμοί, έτσι, προβληματισμοί που πιάνει, κανείς τα παίρνει αυτά τα λόγια και τα βάζει μέσα του και λέει τι έκανε ο προφήτης Ηλίας, τι πρέπει να κάνω εγώ, τι ακούσαμε στο κήρυγμα κλπ. Τα βάζει μέσα του, όχι για να τα εφαρμόσει στους άλλους. Για να εφαρμόσει τον εαυτό του, αυτό είναι το μεγάλο κακό σε εμάς. Κοιτάμε και λέμε, τι αυτό το πράγμα το κάνει ο γείτονας, που είπε στο κήρυγμα. Δεν λέει το κάνω εγώ. Δεν είναι να διορθωθώ εγώ, πάνε να διορθώσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τους άλλους και τον εαυτό του. Να τα βάλουμε λοιπόν μέσα και να δούμε εγώ που έχω ζήλο, που κατ' επίγνωση, να το κάνω ζήλο με επίγνωση. Να γίνω πραγματικός ζηλωτής, δηλαδή να διεκδικώ τα δικαιώματα του Θεού με ακρίβεια και εκεί που παραβαίνονται να μην νιώθω δειλία, αλλά να είμαι έτοιμος να πολεμήσω μέχρι θανάτου. Να χύσω και το αίμα μου ακόμη, χάρη της αγάπης του Χριστού, όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας. Αυτό να ευχηθούμε στον καθένα μας, για να έχουμε και ελπίδα της Ηλίας, αδελφοί μου. Αμήν. Στην νηστεία της Παναγίας μας, ό,τι προαιρείται ο κάθε ένας να κάνει, ό,τι έχει την προαίρεση του, χωρίς να βαρυγκομίσει, χωρίς να κοιτάει τι κάνει ο άλλος, αν νηστεύει και αν νηστεύει και όλα αυτά, χωρίς να κατακρίνει και εσωτερική νηστεία κλπ. Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε, η νηστεία που θέτει η Εκκλησία μας πάντα είναι ο πόλεμος εναντίον της λεμαργίας. Ο πόλεμος εναντίον της λεμαργίας είναι η νηστεία που βάζει η Εκκλησία μας. Δηλαδή, κοντά σε κάθε πάθος η Εκκλησία μας βάζει μια αρετή. Είσαι φιλάργυρος του πορτοφόρου κλπ. Σου λέει κάνε ελεημοσύνη. Είσαι φιλίδωλος και λοιπά, κάνε εγκράτεια.
ισελέμαρχος κάνει και λοιπά νηστεία. Είναι λοιπόν ο αντίποδας της λεμαργίας, της γαστρομαργίας και της κοιλιοδουλίας. Αυτό λοιπόν είναι η νηστεία. Και επειδή έχουμε όλοι μας ανάγκη σε αυτό το σημείο, πόσο μας αρέσουν τα καλά φαγητά, τα νόστιμα φαγητά και η ποσότητα και η ποιότητα. Έτσι τώρα στην νηστεία τι κάνουμε, τρώμε άνοστα φαγητά. Δεν κοιτάω και τώρα στην νηστεία όπως έχουμε μάθει να πάρω αυτό, να πάρω το άλλο, το πιο νόστιμο. Και πώς είναι και πιο ακριβά, έτσι είναι και πιο ακριβά αυτά όλα που παίρνουμε. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να φάμε απλά, νηστίσιμα και τα άνοστα, αυτά που μας αρέσουν, για να πω ότι τέλος πάντων θα κάνουμε μια νηστεία που θα είναι ευπρόσδεκτη, θα τη δεχτεί η Παναγία μας χάρη των αμαρτιών μας.